Θα δούμε τώρα όλε τι τελευταίε εξελίξει μαζί με την Χριστίνα Μαύρου. Λοιπόν, Χριστίνα, πήρε τόσο λίγο πριν από την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακριβώ, Μιχάλη, σε ξεκαθάρη άρνηση τόσο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και κρατών μελών τη Ένωση και ταυτόχρονα του ΝΑΤΟ. Στο δελεστήγραφο του Ερτογάν α, για να πει ναι στην ένταξη τη Σουηδία στη Ευρωτελαντική Συμμαχία, καταβάλλονται προσπάθειε προκειμένου να ξεπεραστεί ο τουρκικό κόπελο. Λίγε μόνο ώρε πριν την έναρξη τη Συνόδου Κορυφή, ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ έφερε στο ίδιο τραπέζι Τούρκο Πρόεδρο και ο Σουηδό Πρωθυπουργό προσπαθώντα να βρεθεί η χρυσή τομή. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο δεν πρέπει να συγχαίονται τα δύο. Είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του ε, Βερολίνου. Ενώ είδαμε και την έκπληξη, ε, σκεπτικισμό που εξεφράσε και ο Γε Στόλτεμπερκ, ε, ο οποίο καλωσόρισε μεν την ένταξη τη Τουρκία στην Ένωση, εξέφρασε όμω έντονο προβληματισμό. Είναι σίγουρο, Μιχάλη, ότι ο Ερτογάν δεν θα εγκαταλείψει τόσο εύκολα το ανατολίτικο παζάρι του και προφανώ ω άλλον ένα μοχλό πίεση ζήτησε και είχε πριν από λίγο διμερή συνάντηση στο Βίλνιου και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού. Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το όσα μεταδίδει πριν από λίγο το Reuters, επιτέχθηκε η Μιχάλη Συμφωνία για του επικρισιακού mm -hmm. χάρτε του ΝΑΤΟ πριν το θέμα καταλήξει δημοκρατία. Αυτό δηλαδή, μα αφορά άμεσα, έτσι. Ακριβώ και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι η Τουρκία μπλόκαρε του χάρτε απαιτώντα να απαλληφθεί το όνομα τη Κυπριακή Δημοκρατία και αν ανταυτού να γράφονται συντεταγμένε. Το τι τελικά κατέληξαν, πού συμφώνησαν α, οι εκπρόσωποι των κρατών θα το δούμε με τα αύριο όταν οι χάρτε θα πληρωθούν από του ηγέτε. Σα ευχαριστούμε, Χριστίνα. Δεν έχουν τα παζάκια του.